Οι διαχειριστές της πολιτικά και επιστημονικά είναι συνυπεύθυνοι χέρι-χέρι. Θέτε από το Μάιο, από το Μάιο. Θέτε πιο μπροστά, πιο μπροστά. Θέτε πιο μετά, πιο μετά. Χέρι-χέρι πάνε. Δεν απαλλάσσει ο ένας τον άλλον. Μαζί είναι. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες. Κάποιοι βλέπουν το δέντρο, δεν βλέπουν το δάσος. Σου λέει χτυπήσαν εκ των έσω. Τους κυβερνώντες καλό είναι. Οι εκ των έσω δεν έχουν ευθύνες που χτυπήσανε τους κυβερνώντες. Όλοι μαζί είναι. Διότι αν ήταν μάγκες θα είχαν καταλάβει ότι πρέπει να κόψει αλυσίδες μετάδοσης και τη διασπορά. Με self-rapid και best όπως θέλετε με τα πιστοποιητικά να είστε και να σέρνεστε χωρίς κανένα άλλο μέτρο και χωρίς κανένα τεστάρισμα, η βασική υπεύθυνη της διασποράς είναι αυτή. Τελεία και παύλα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Διότι η απόδειξη έρχεται από την είσοδο. Έχεις δεν έχεις εμβόλιο στα αεροδρόμια της χώρας με PCR και είναι σωστό. Πολύ σωστό. Οι υπόλοιποι που ζούμε εντός χώρας, τι γίνεται, δεν χρειαζόμαστε δωρεάν PCR ή πάλι η ποινή μεταφέρεται στην πλάτη του πολίτη, αφού είναι σαφές παιδιά ότι υπάρχει θέμα. Άρα όλα τα υπόλοιπα που μας λέγατε και κουνάγατε και τη δαχτύλα πάνε περίπατο. Έρχομαι τώρα σε αυτό που σας είπα, διότι η μελέτη έχει γίνει το ιερό γκραλ. Εγώ λέω περσίνα ξένα στα φύλλα του Μαΐου. Ο ένας από τους δύο συντάκτες σήμερα βγήκε σε αντιπολιτευόμενο μέσο και έκανε και μία δήλωση. Ξεκαθαρίζω, ο κύριος Λίτρας, ότι αν δεν είχαμε δώσει τα στοιχεία το Μάιο σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, θα ήμασταν εμείς υπόλογοι. Α, γι' αυτό τα δώσατε. Όχι γιατί διαχειρίζεστε την πανδημία με τον κύριο Τσιόδρα και δίνετε τις επιστημονικές νόρμες του τι θα γίνει για να μην είστε υπόλογοι. Σοβαρά. Και είχε και λέει και συγκυρία, λέει, εμείς τα είχαμε στείλει αυτά για δημοσίευση από τον Ιούνιο και δημοσιεύτηκαν τώρα. Έλα πλάκα μας κάνεις. Το θέμα είναι η μελέτη, πότε δημοσιεύεται ή τι γίνεται στην καθημερινότητα που πεθαίνει κόσμος. Η ίδια η μελέτη ανέφερε ότι η θνητότητα είναι 87% έξω από τις ΜΕΘ διασωληνωμένη, αν και, είχε και ένα αν και, σε αυτό πιάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ του λέγανε ότι λέτε ψέματα, λέει ναι αλλά δεν διαβάσατε όλη τη μελέτη, εμείς μπορεί να μην την θυμόμασταν, κρύψαμε κτλ. Τι λέει η μελέτη, ότι η θάνατη έξω ήταν κάτω του 5%. Ναι, αλλά το αρχές Δεκέμβριο ο Πρωθυπουργός από βήματος της Βουλής είπε φέρετε καμιά μελέτη που είχε από το Μάιο. Τώρα όμως έρχομαι στους επιστήμονες, οι οποίοι ως αγλαίες αποκαθάρονται ή γίνεται επιχείρηση. Το σημείο που αναφερόμαστε λοιπόν στη μελέτη για το μικρό σχετικά δείγμα και την ανάγκη να εκτιμηθεί το συμπέρασμα, δηλαδή με άλλα λόγια από μόνοι τους, με το πρόσχημα των ποικίλων παραγόντων που μπορούν να επισέλθουν σε ένα θάνατο. Ενώ από τη μία λένε τα πάμε για να μην είμαστε υπόλογοι, τα πάνε και θέτουν υπό αμφισβήτηση ή αμφιβολία το αποτέλεσμα της ίδιας τους μελέτης. Αυτό έκαναν. Θα έλεγε κανείς ότι με τον τρόπο αυτό, το αυτονόητο συμπέρασμα που βγαίνει από το αποτέλεσμα της μελέτης, που είναι αυτονόητο και στον πιο απλό άνθρωπο ότι έξω από τη ΜΕΔ διασωληνωμένος δεν έχεις πολλές ελπίδες, επιχειρείται να αλλοιωθεί. Με άλλα λόγια, επειδή το αυτονόητο αποτέλεσμα δεν βολεύει και δεν συνάδει με το κυρίαρχο αφήγημα των διαχειριστών, θα πρέπει με μια μελέτη να μπορεί να αμφισβητηθεί, να συζητηθεί κτλ. Αν όχι το αποτέλεσμα που είναι κραυγαλέ εμφανές, τουλάχιστον το συμπέρασμα. Ας σημειωθεί ότι για ένα τέτοιο συμπέρασμα δεν χρειαζόταν καμία μελέτη, λέω εγώ, επειδή είναι αυτονόητο. Η μελέτη θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει ακόμη περισσότερο τεκμηριώνοντάς το. Αυτό μόνο. Και μόνο το γεγονός ότι η συγγραφής, ο ένας εξ αυτών, αναφέρεται σε σημερινές δηλώσεις του. Επιλέξει. Ξεκαθαρίζω ότι αν δεν είχαμε δώσει τα στοιχεία σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις, θα ήμασταν εμείς υπόλογοι, λέει στο ντοκουμέντο νιούς. Φαίνεται ότι οι συγγραφείς επιδιώκουν εμφανώς να απαλλαγούν από ευθύνες
και να μην κινδυνεύσουν να θεωρηθούν υπόλογοι, αν και με την αμφισβήτηση μέσω του επιχειρήματος τη μελέτη τους με την ειδική αναφορά στο μικρό δείγμα, επιδιώκουν εμέσως να απαλλάξουν κι άλλους από τις αναμφισβήτητες ευθύνες τους. Απαντώ στο Γιάννη τι κάνει η αντιπολίτευση, αυτά θα έπρεπε να έχει προσέξει. Το σημείο των ευθυνών είναι κομβικό για αυτούς. Συνεπώς, το επιχείρημα του μικρού δείγματος μες στη μελέτη και ως εκ τούτου της αμφισβήτησης που θέτουν οι ίδιοι για τη δουλειά τους και από την άλλη η έγκαιρη σε εισαγωγικά πρωτοβουλία τους το Μάιο, αν και σε κάθε περίπτωση αποτελούσε υποχρέωσή τους από τη στιγμή που είναι οι κύριοι διαχειριστές πανδημίας, με το να περατώσουν τη μελέτη το Μάιο του 2021, δηλαδή ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και να τη γνωστοποιήσουν σε ανώτατο επίπεδο, τα πράγματα ισορροπούν για αυτούς και προς τις δύο κατευθύνσεις για όσους είναι σε θέση να το καταλάβουν. Οι υπόλοιποι ας βγάζουν απλά κοκορίστικες κορώνες. Εάν οι ίδιοι είχαν αμφιβολίες λόγω του μικρού δείγματος, που βεβαίως δεν είναι και μικρό, γιατί δεν μπορεί ο θάνατος του 5% να υποβιβάζεται σε απλό, υπολογιστικό, ούτε καν στατιστικό δεδομένο, δεν είχαν παρά να επικαιροποιούν κατά τακτικά διαστήματα τη μελέτη τους, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν το συμπέρασμά τους, δεδομένου ότι και τα στοιχεία, τα πρωτογενή σε αντίθεση με όλους άλλους Έλληνες επιστήμονες, διέθεταν, αλλά και την τεχνογνωσία. Οι ανθρώπινες ζωές και η ανάγκη της έγκυρης εκτίμησης κινδύνου, στην τελική, κύριε Τσιόδρα και κύριε Λίτρα, υπερτερεί της αναγκαιότητας υποβολής μιας επιστημονικής μελέτης σε περιοδικό, πολύ δε περισσότερο να ισχυριστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο, δηλαδή η συνεχής επικαιροποίηση των δεδομένων και ως εκ τούτου ακόμη και η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων συμπερασμάτων, οφείλει να ακολουθήσει χρονοβόρες διαδικασίες σύμφωνα με το πρωτόκολλο των περιοδικών. Η συνείδηση επιβάλλει να προτάσει την ανάγκη της εκτίμησης κινδύνου σε πραγματικό χρόνο σε συνθήκες πανδημίας με στόχο την αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερων θανάτων από μια μεταχρονολογημένη δημοσίευση σε περιοδικό που θα αποεικόνιζε ως τετελεσμένο γεγονός αυτό των περισσότερων θανάτων. Το να συγχαίει κανείς το χρόνο και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση και τη δημοσίευση μιας μελέτης σε ένα περιοδικό με την υποχρέωση της πολιτείας για έγκαιρη και έγκυρη εκτίμηση κινδύνου προς αποφυγή απολειών με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, αυτή είναι πολιτική δημόσιας υγείας, και τις ανθρώπινες ζωές, κατά τη γνώμη μας υπηρετεί άλλου είδους σκοπιμότητες. Η πολιτεία οφείλει να φτιάχνει και να αξιοποιεί επιτελεία επιστημόνων για την προστασία του πληθυσμού της χώρας και όχι για δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Οι επιστήμονες έχουν την υποχρέωση, που λέει και ο φίλος μου Μπογιόπουλος, να υπηρετούν πρωτίστως αυτό το σκοπό και δευτερευόντως όλα τα άλλα, ιδίως σε συνθήκες πανδημίας. Άρα τα περί PR review, δηλαδή περί εγκρίσεως συγκεκριμένης εργασίας προκειμένου να δημοσιευτεί, δεν έχουν καμία σχέση με τα συμπεράσματα και τις εκτιμήσεις μελέτης που οφείλουν να πάρθουν υπόψη για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας δεν είναι ευθύνη της Επιτροπής που έχει αναλάβει το PR review των εργασιών που κατατίθενται στο περιοδικό. Δεν είναι καν σε θέση να ελέγξει η Επιτροπή την αξιοπιστία των στοιχείων που παραθέτει η μελέτη, εκτός και αν προσβληθούν. Ελέγχει την αξιοπιστία των πηγών, το σχεδιασμό της μελέτης, τυχόν υπολογιστικά λάθη, συμπεράσματα κλπ. Ούτε πάλι η ορθότητα και η σημασία της μελέτης και ως εκ τούτου η εκτίμηση κινδύνου στην οποία αυτά οδηγούν οφείλουν να αναμείνουν ή να υπόκεινται στην κρίση της Επιτροπής του PR Review οποιοδήποτε επιστημονικού περιοδικού. Κυρίως όμως σε περίπτωση που οι ίδιοι οι συντάκτες δεν αισθάνονταν ασφαλείς όσον αφορά το συμπέρασμα λόγω του μικρού δείγματος και σε συνδυασμό με τα πολυπαραγωγικά αίτια των θανάτων εκτός ΜΕΘ, όφυλα να καταστήσουν την προσέγγιση τους πιο αναλυτική, παίρνοντας έναν έναν τους παράγοντες και ιδιαίτερα τις συνθήκες που επικρατούν εκτός ΜΕΘ, που δεν έχουν καμία σχέση με εκείνες που οφείλουν να υφίστανται στις ΜΕΘ. Τότε και μόνο θα τους έφευγε κάθε αμφιβολία σχετικά με το από πού προέρχονταν οι θάνατοι αυτοί ή κατά πόσον χρειάζονταν ειδική ανάλυση
για να αντιληφθεί κανείς το αυτονόητο. Ότι πεθαίνεις πιο εύκολα εκτός μεθ που ισοδυναμεί με την απάντηση «Να γιατί υπάρχουν μεθ» και «Να γιατί χρειάζονται και άλλες μεθ». Χθες επιχειρήθηκε, εκτός από τη συνεχή αναφορά στο μικρό δείγμα και την αυτοαμφισβήτηση της μελέτης από τους ίδιους συγγραφείς, να απαλληλθούν οι κυβερνητικές ευθύνες αναμασώντας πάλι και φευρίσκοντας νέα τεχνάσματα και παιχνίδια της λογικής με το παράλογο. Για παράδειγμα, ακούστηκε η ατάκα δεν είναι όλα καλά, μα ποιος είπε ότι όλα είναι καλά? Εμείς πάντως όχι. Αυτά τα έλεγε μάλλον το κυβερνητικό αφήγημα. Αν τώρα θέλουν να το αλλάξουν, αυτό είναι δικό τους θέμα ή μάλλον δικό τους αδίέξοδο. Από την άλλη, θυμάστε τις ατάκες, τι να τις κάνουμε περισσότερες μεθ, αφού δεν έχουμε προσωπικό, πώς θα τις λειτουργούσαμε? Και εμείς τι λέγαμε τόσο καιρό? Δεν μιλάγαμε για προσλήψεις προσωπικού επειδή οι μεθ ήταν υποστελεχωμένες? Ποιος μίλαγε μόνο για κλίνες? Δεν στείλατε κόσμο στο σπίτι του γιατί ήταν ανεμβολιαστός? Μήπως όσοι μέτραγαν ράτζα και αναπνευστήρες και μάλιστα χωρίς κεντρική παροχή οξυγόνου και τις χρέωναν και εξακολουθούν να τις χρεώνουν ως μεθ, είναι αυτοί που λέγαν ότι δεν θέλουμε περισσότερες μεθ? Μήπως αυτοί που έβαλαν σε διαθεσιμότητα νοσηλευτικό προσωπικό? Μήπως αυτοί προσέλαβαν ή τοποθέτησαν ανειδίκευτο προσωπικό σε αυτές, εμείς δηλαδή? Μήπως όσοι έλεγαν ότι αυξομειώνουμε τις μεθ ανάλογα με τις ανάγκες και μάλιστα δίνοντας την εικόνα ότι επρόκειτο για επιτελικές δίθεν επιλογές? Θυμηθείτε τον κύριο Κοντοζαμάνη. Μήπως αυτοί που έλεγαν ότι αν είχαμε μεθ θα πέθαιναν περισσότεροι? Μήπως αυτοί που έλεγαν ότι δεν χρειαζόμαστε ένα πολυτελές εσύ? Και η άλλη ατάκα, ας μην είμαστε ισοπεδιωτικοί, δεν είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα, έχουν γίνει και κάποια πράγματα. Μπα, τι μας λέτε και ποια είναι αυτά? Δηλαδή μετά την κραυγαλαία αποτυχία του αφηγήματος, και το τελευταίο είναι είσοδο στη χώρα, σωστό, μεμοριακό και για τους εμβολιασμένους, πάει το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, αλλά αφήνουμε τον κόσμο με rapid και self στην Ελλάδα. Ποιος έλεγε λοιπόν ότι νίκησε την πανδημία και ότι ξεκινά το νέο? Μπορεί να μην κάναμε τα πάντα, ωστόσο κάναμε όσα μπορούσαμε. Για να προσθέσω εγώ, και παραπάνω από όσα μπορούσατε ή θέλατε. Δυστυχώς η αλήθεια είναι άλλη. Δεν στεκόμαστε στο τι δεν έκαναν, είναι τόσα πολλά και άλλωστε τα λέμε συνεχώς και αδιαλείπτα κάθε μέρα. Αυτό που θέλουμε σήμερα να τονίσουμε είναι άλλο. Ξυπνήστε επιτέλους, έχουμε πανδημία. Δεν είναι μια απλή κατάσταση που αν δεν κάνουμε σήμερα κάτι καλά μπορούμε να το διορθώσουμε και να το κάνουμε αύριο. Δεν παίζουμε παιχνίδια με πρώτο, δεύτερο κλπ. Ημίχρονο, ούτε διαγωνισμούς και τηλεπαιχνίδια με πρώτο, δεύτερο κλπ. Γύρω. Για προσέξτε λίγο. Με 20.000 νεκρούς δεν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα.